Θα καλημερίσω τον πρόεδρο της Πανελλήνιας της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, τον κύριο Νίκο Γρέτζελο. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλιεράκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι. Είμαστε καλά. Ωραία. Επισκεφτήκαμε την όμορφη Κρήτη την Παρασκευή. Ήμασταν και το Σάββατο, φύγαμε χθες Κυριακή. Ναι. Εγώ έχω δύο ιδιότητες. Έχω την ιδιότητα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, αλλά και την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Τώρα, με τη δεύτερη ιδιότητα, απλά να σας πω στα σχόλια που κάνατε, υπάρχουν για τους επαγγελματίες μια σειρά από κόφτες, δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όταν λέμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λέμε αυτοαπασχολούμενοι και μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν μπαίνουν στις χρηματοδοτήσεις. Μέσα σε αυτές είναι και οι σχολές οδηγών. Μόνο το 2,7 μπαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και μόλις το 6,5 μπαίνει στο ΕΣΠΑ. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόφτες, ζητούν 3 ετήσιες μονάδες εργασίας, δηλαδή μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3-8 ώρους υπαλλήλους για να μπορεί σε προγράμματα, να μπει σε προγράμματα ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί. Και ένα δεύτερο θέμα, ακούγονται πολύ τα καλάθια του Πάσχα, τα καλάθια του μαθητή. Αυτό είναι ένα πλήγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί γίνεται τεράστια διαφήμιση στα σούπερ μάρκετ με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων και ακούμε, ας πούμε, το καλάθι του μαθητή, το ακούγαμε το Σεπτέμβριο. Τεράστια διαφήμιση στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ πρώτη μούρη ό,τι έχει να κάνει με το σχολείο, δηλαδή τετράδια, στυλό κτλ. Το βιβλιοπωλείο που ενδεχομένως να έχει και καλύτερες τιμές δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Η τεράστια διαφήμιση, ας πούμε, στέλνει τον πελάτη στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει και όλα. Τώρα στο σούπερ μάρκετ δεν έχει μόνο τρόφιμα, είναι σαν πολυκαταστήματα είναι. Ήθελα να το τονίσω αυτό. Ανισότητες είναι αυτές. Ναι, ανισότητες. Ανισότητες που φέρνουν δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο στην αγορά. Ναι, σίγουρα, και αν θα δείτε το 95% των επιχειρήσεων είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Ελλάδος. Όταν λέμε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοούμε μια επιχείρηση που έχει έως 200 υπαλλήλους, θεωρείται μικρομεσαία. Εδώ μια επιχείρηση με 200 υπαλλήλους θεωρείται τεράστια. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Καταλάβατε. Για όλα αυτά τα θέματα. Αυτό το θέμα θα πρέπει να το δούμε, το έχουμε συζητήσει με τους υπουργούς. Θα πρέπει να βάλουν μικρότερους κόφτες και να δίνουν και δυνατότητα να μπαίνουν και οι μικρές επιχειρήσεις. Να μπορούν να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο ΕΣΠΑ. Έχει ελπίδα αυτή σας η πρόταση με τα επιχειρήματα τα οποία καταθέτετε? Εμείς το πιστεύουμε πάρα πολύ και κάτι το παλεύουμε μέχρι τέλους. Δηλαδή δεν έχει ελπίδα, εμείς δεν πρέπει να το παλεύουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Θα πρέπει να το παλέψουμε έτσι ώστε να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την ορολογία την πραγματική, την ελληνική, της ελληνικής αγοράς, έτσι. Γιατί η μικρομεσαία επιχείρηση είναι μια επιχείρηση οικογενειακή, η αυτοαπασχολούμενη και οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 10 εργαζόμενους. Αυτές είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη και είχε το δικό σας τον κλάδο σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχολές οδηγών. Είπατε ότι δυστυχώς με τους κόφτες που έχουν μπει, θεωρήστε ότι είσαστε από τις μικρές επιχειρήσεις, υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορούν να μπουν σε προγράμματα συγκεκριμένα για να μπορέσουν να ενισχυθούν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με αρκετές δυσκολίες σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία τους. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Εδώ θέλω να πω ότι έχει ψηφιστεί για εμάς ένας νόμος από το 2021 και δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα, δηλαδή κάμερες στις πρακτικές εξετάσεις είχε ψηφιστεί, δεν έχει γίνει τίποτα. Υπήρχε μια συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, του Υπουργείου με το ΕΚΕΤΑ, η οποία αποσύρθηκε, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Βιβλία. Έχουν πει τα βιβλία που εξετάζονται οι μαθητές είναι βιβλία του 2000. Έχουν ακόμα, να φανταστείτε, τα πρόστιμα είναι σε δραχμές. Αυτά τα βιβλία δεν είναι έτοιμα. Μας είπε η υφυπουργός ότι θα είναι έτοιμο μόνο το βιβλίο για το αυτοκίνητο και για το μηχανάκι στο επόμενο δίμηνο. Αλλά για να μπουν αυτά στο πρόγραμμα θα πρέπει να αλλάξει και το πρόγραμμα, το λογισμικό,
θα πρέπει να αλλάξουν υπολογιστές. Ξέρετε, κάνουν εξετάσεις με υπολογιστές XP. Χαλάει κάποιος υπολογιστής και δεν βρίσκουμε ανταλλακτικά, έτσι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι υπολογιστές και θα πρέπει να γίνουν και μεταφράσεις σε 4 γλώσσες. Έτσι. Οπότε και αυτό θεωρούμε ότι θα πάει αρκετά πίσω. Βιβλία για αναλφάβητους. Οι αναλφάβητοι και οι άνθρωποι με μαθησιακές δυσκολίες όπως οι δυσλεκτικοί θα πρέπει να έχουν ένα ειδικό βιβλίο για να δώσουν εξετάσεις. Ξέρετε, ένας δυσλεκτικός δυσκολεύεται πάρα πολύ να δώσει εξετάσεις για να περάσει τα θύματα. Δηλαδή, μία ερώτηση που θα τη δείξετε 10 φορές μπορεί να την απαντήσει 5 φορές, 5 έτσι, 5 αλλιώς. Τα βιβλία των σημάτων έχουν περιθώριο λάθους 3,3%. Εδώ για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Παγκοσμίως τα τεστ πολλαπλής επιλογής έχουν ένα περιθώριο λάθους 10%. Εδώ όταν δίνει κάποιος για αυτοκίνητο, το περιθώριο λάθους είναι 3,3. Δηλαδή στις 30 ερωτήσεις του δίνει ένα λάθος να κάνει. Πράγμα που το δυσκολεύει πάρα πολύ αν είναι δυσλεκτικός ή αν είναι αλλοδαπός και δεν μιλάει καλά τη γλώσσα. Δυσκολεύεται αρκετά. Τώρα, με την συνάντηση που κάναμε με τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Αρναουτάκη. Πριν πάτε, γιατί ανοίξατε πάρα πολλά κεφάλαια σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχολές, με την εκπαίδευση κτλ. Για όλα αυτά. Δηλαδή, κάμερες, βιβλία, υπολογιστές, μεταφρασμένα βιβλία, υλικό για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη επιπλέον, δυσλεκτικούς κλπ. Περιμένετε και εδώ με την ελπίδα πάντα να πεθαίνει τελευταία ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα σκύψει και θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι προτάσεις. Αυτά είναι ένας νόμος που έχει περάσει το 2021. Απλά ο νόμος θέλει πάνω από 20 υπουργικές αποφάσεις για να προχωρήσει και δυστυχώς πηγαίνουμε με ταχύτητες χελώνας. Θα πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από το 2016, όχι τώρα, ξέρετε, από το 2016 είχαμε κάνει πρόταση από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στον τότε Υπουργό Μεταφορών και είχαμε πει ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, επειδή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δέχεται να πάρει το κόστος να γίνει η μετάφραση των βιβλίων, των θεωρητικών και σε άλλες γλώσσες, αρκεί να μας δώσετε τη δυνατότητα. Αυτό το έχουμε πει διαχρονικά σε όλους τους Υπουργούς Μεταφορών από τότε. Δεν έχει γίνει. Καταλάβατε, πρέπει επιτέλους το κράτος να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση και να προχωρήσει πιο γρήγορα να εφαρμόσει τον νόμο. Νομίζω ότι τα είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νόμος του 21, αλλά απαιτούνται 20 υπουργικές αποφάσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει. Θα δούμε σε πόσα χρόνια, μπορεί να είναι 20 ετία να εκδοθούν αυτές οι υπουργικές αποφάσεις, άλλα 20 χρόνια έτσι ώστε να μπορέσει το σύστημα να εξηγιανθεί και να πάμε παρακάτω. Ναι, να με συγχωρείτε, αλλά την ίδια ώρα που μιλάμε για οδική ασφάλεια και υπάρχουν αυτές οι σοβαρές, οι εκκρεμότητες. Όταν μιλάτε για βιβλία, πότε είπατε, του 81 που αναφέρονται. Όχι, όχι το 81, του 2000 είναι. Α, του 2000. Τότε είχε γίνει μια μεγάλη τομή. Τότε είχαν μπει τα υποχρεωτικά θεωρητικά και μαθήματα. Είχε βγει αυτή η ύλη που για την εποχή ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά μετά από 20 μήνες, ξέρετε, αλλάζουν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Μπορούμε υπό αυτές τις συνθήκες να μιλήσουμε για οδική ασφάλεια και σας ρωτάω έτσι, διότι από τη μία έχουμε αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς, από την άλλη, έτσι όπως ξεκίνησε η κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, από την άλλη λέμε κάτι άλλο. Συνεχώς μιλάμε για οδική ασφάλεια, αλλά δεν ξέρω τελικά τι εννοούμε οδική ασφάλεια. Κοιτάξτε, η οδική ασφάλεια είναι ένα σύνθετο κομμάτι. Η οδική ασφάλεια, καταρχήν, να πούμε ότι ξεκινάει από το σπίτι, από την οικογένεια. Θα πρέπει οι γονείς να είμαστε παραδείγματα για τα παιδιά. Ξέρετε, όταν βλέπει το παιδί, τον μπαμπά και τη μαμά να φοράει ζώνη ή κράμα. Ναι. Το λέω γιατί να βρίζει, θα βρίζει και αυτό. Έχουμε εξαρτηθεί. Σαφέστατα. Το λέω για την πλευρά της πολιτείας. Σαφέστατα. Καταλάβατε ότι ήταν ρητορικό το ερώτημα. Ναι. Εγώ να πω ότι έχουμε 635 περίπου νεκρούς το χρόνο. Είχαμε για το 2022 635 άλλους τόσους σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι καταλήξανε ή οι οποίοι πεθαίνουν καθημερινά γιατί έχουν πάθει προβλήματα υγείας που δεν πρόκειται να επανέλθουν. Έχουμε 100 περίπου παρασύρσεις πεζών και θέλω να πω δύο πραγματάκια για την οδική ασφάλεια. 60% των ατυχημάτων ευθύνεται το κινητό. Μάλλον η απόσπαση προσοχής, μην πω κινητό.
Το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού μας. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί οδηγούν, μπορεί να βγάζουν φωτογραφίες την ώρα που οδηγούν, μπορεί να στέλνουν μηνύματα. Και ξέρετε, αυτό δεν καταγράφεται στα στατιστικά. Στα στατιστικά καταγράφεται ότι πέρασε φανάρι, πέρασε stop. Και δεν καταγράφεται ότι μίλαγε ή έστελνε μήνυμα στο κινητό. 25% των θανατηφόρων αλκοόλ. Πάρα πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει να πίνουμε, πρέπει να το καταλάβουμε, δεν πρέπει να πίνουμε και να οδηγούμε. Μειώνονται τα αντανακλαστικά. Από μετρήσεις που έχουν γίνει σε οδηγούς αγώνων, την επόμενη μέρα τα αντανακλαστικά ήταν 20% κάτω. Δεν μιλάω για την ίδια ώρα. Και επιτέλους θα πρέπει να λειτουργήσει η αστυνόμευση. Αν και έχω ακούσει ότι η Κρήτη γενικά έχει αστυνόμευση. Βεβαιώνει πάρα πολλές παραβάσεις και ότι υπάρχει αστυνόμευση. Θα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Λένε ότι θα βάλουν κάμερες, το θεωρώ σωστό. Πρέπει οι παραβάτες να πληρώνουν. Και να πω ότι έχουν αυστηροποιηθεί και πάρα πολύ, για να το ξέρουν και οι ακροατές μας, έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολλοί ποινές. Δηλαδή, αν κάποιος δημιουργήσει τραυματισμό και έχει πιει αλκοόλ, ή έχει υπερβεί το όριο πάνω από 40 χιλιόμετρα ή κάνει χρήση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης, έχει, αν δημιουργήσει τραυματισμό, έως 10 χρόνια φυλάκιση. Αν δημιουργήσει θανατηφόρο, είναι τουλάχιστον 10 χρόνια. Οι ποινές είναι μεγάλες και πρέπει να είναι μεγάλες και θα πρέπει να προσαρμοστούν. Ωραία. Όλοι οι οδηγοί για να είμαστε ασφαλείς. Τι ζήτησατε λοιπόν από το Σταύρο τον Αρναουτάκη, από την περιφέρεια, και μένω εκεί γιατί κουβέντα περιοδικής ασφάλειας θα κάνουμε ξανά και πολύ σύντομα, κύριε Γρατζαλέ. Τι ζήτησατε λοιπόν από την περιφέρεια? Με μεγάλη χαρά. Από τον κύριο Αρναουτάκη, καταρχήν υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, όχι μόνο στην Κρήτη, είναι γενικά στην περιφέρεια. Υπάρχει μια υποστελέχωση υπηρεσιών με αποτέλεσμα, αν κάποιος θέλει να δώσει για δίπλωμα. Ας πούμε, μου λέγανε στα Χανιά θέλει περίπου 2,5 μήνες για να πάει να δώσει σήματα, άλλον 1,5 μήνα για να δώσει οδήγηση και περιμένει και κανένα εξάμεινο να πάρει το δίπλωμα. Υποστελέχωση υπηρεσιών. Εκεί είπαμε ότι θα βοηθήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, τα παράβολα που πληρώνει κάποιος μαθητής είναι ανταποδοτικά ως προς την περιφέρεια. Δηλαδή, κάποιο ποσό πηγαίνει στην περιφέρεια και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μην υπάρχει υποστελέχωση. Ζητήσαμε επίσης να δούνε τη δυνατότητα, να δει ο Περιφερειάρχης τη δυνατότητα για εξετάσεις θεωρητικές και εκτός των καθημερινών, δηλαδή αν μπορούν να γίνουν και Σάββατο και για τους άλλους νομούς. Νομίζω γίνεται στο Ηράκλειο να δούμε και τους υπόλοιπους νομούς. Και υπήρχε και ένα πρόβλημα, έπρεπε να έχουν εξοπλιστεί οι χώροι, η θεωρητική με ένα μηχάνημα ανίχνευσης για αν υπάρχει ενδοεπικοινωνία και κάποιες ειδικές φωτογραφικές μηχανές. Είχε γίνει μια ένσταση στο διαγωνισμό που ήταν για την Κρήτη και αναγκαστικά δεν θα μπορούσαν να γίνουν οι θεωρητικές εξετάσεις. Ο κύριος Περιφερειάρχης βρήκε μια λύση, ενοικίασε τον εξοπλισμό, έχουν εξοπλιστεί κάποια κέντρα, αλλά μένει να εξοπλιστούν και τα υπόλοιπα που υπάρχουν, έτσι ώστε να διενεργούνται ομαλά οι θεωρητικές εξετάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις παρατηρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με οδική ασφάλεια, λειτουργία των δικών σας των σχολών, όπως επίσης και την απόκτηση διπλώματος, και νομίζω ότι είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα για το τι γνώσεις παρέχονται αυτή την ώρα, το θίξατε εμένα μέσα από την ύλη κλπ. Και πώς ένας από εμάς θα συμμορφωθεί με τα δεδομένα τα οποία έχει μπροστά του αυτή την ώρα, τι ζητάει ο δάσκαλος, τι ζητάει ο εξεταστής και μετά που θα πάρει το δίπλωμά του έχει μια άλλη συμπεριφορά εκτός αφού βγει και αφού πάρει το δίπλωμά του. Αλλά υπόσχομαι ότι θα κάνουμε αυτή την κουβέντα πολύ πολύ σύντομα, κύριε Γρατζαλέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους, τον κύριο Καλοκύρη, τον κύριο Χερέτη, τον κύριο Παπαθεοφάνου, τον κύριο Στεφανάκη, τον κύριο Παγουράκη από το Ρέθινο, και για τη φιλοξενία αλλά και για την προσπάθεια που κάνουν για τους συναδέλφους στην Κρήτη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.